Το πρώτο στο παιχνίδι από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, τον Νίκο Γκάλη, που προσπάθησε να κλέψει την μπάλα στο ευνηδιασμό του Τσιπίτα Πανιωνίου με τον Βαγγέλη Αγγέλου. Ο Πανιώνιος που σιγά σιγά λοιπόν ροκανίζει τη διαφορά, την έχει κατεβάσει σε 9 πόντους και έχει και την μπάλα στην κατοχή του. Ο Βράνκοβιτς αμήνεται στον Μπράουν, ο Χουγκάζ δίστασε για το σουτ. Ο Χουγκάζ προσπαθεί να βρει κάποιο διάδρομο εκεί, το κλείνει τώρα ο Οικονόμου, γύρισε ο Χουγκάζ, αστόχησε. Μάχη του Μπράουν για το rebound, κερδίζει την μπάλα ο Οικονόμου. Αλβέρτη στα χέρια του Γκάλη. Ο έμπειρος αρχηγός του Παναθηναϊκού ηρεμεί βέβαια την επίθεση της ομάδας του. Το Παναθηναϊκό δεν το συμφέρει να πηγαίνει σε γρήγορες επιθέσεις. Γύρισμα για τον Βράνκοβιτς, κλέβουν οι παίκτες του Πανιωνίου με τον Μπράουν και τον Αγγέλου. Η πάσα για τον Χουγκάζ. Το λέει up από τον Κρις Χουγκάζ, το σκορ 38-45. Με αυτό το νέο εύκολο καλάθι του Πανιωνίου που προήλθε από το κλέψιμο. Ο Ζέλικο Παυλίσεβιτς έχει ζητήσει time out σε πρώτη ευκαιρία. Τα λάθη είναι αυτή τη στιγμή 7 και για τις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός που έκανε 3 συνεχόμενα στα τελευταία λεπτά. Στο ημίχρονο. Κάποιοι από τον πάγκο του Παναθηναϊκού κάναν αέρα στον Άριαν Κόμαζετς στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ας ελπίσουμε να μην έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας ο forward του Παναθηναϊκού. Ελπίζω ότι θα μάθουμε συνέχεια τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Οικονόμου χάνει την μπάλα και ο Αγγέλου φεύγει μόνος του για το καλάθι. Εύκολο το lay-up και το σκορ 40-45. Η ανάκαμψη του Πανιωνίου που πλησιάζει στους 5 πόντους διαφορά. Ο Σοκ πιέζεται σε όλο το κήπεδο από τον Μποσχανά, όπως και ο Γκάλης από τον Αγγέλου. Το φάουλ ακριβώς πριν το time out δεν ήταν του Φάνη, ήταν του Μποσχανά και ήταν βέβαια το δεύτερο και όχι το τρίτο του Φάνη Χριστοδούλου. Τώρα ο Μποσχανάς κάνει νέο φάουλ στο Σοκ και φτάνει τα 3 προσωπικά. Εδώ και 4 περίπου λεπτά ο Παναθηναϊκός δεν έχει πετύχει πόντο, με αποτέλεσμα το 28-45 του 24 να έχει γίνει 40-45 με ένα σερί 12-0 του Πανιωνίου. Ο Γκάλης αστοχεί, ο Βράνκοβιτς δεν μπορεί για το rebound και ο Φάνης που το κερδίζει βγαίνει σε γρήγορη επίθεση με τον Γιάνκοβιτς. Νέο εύκολο καλάθι για τον Πανιώνιο για το σκορ 42-45. Είναι σαφέστατη βέβαια η έλλειψη του Άριαν Κόμαζες από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Φαίνεται πολύ στους παίκτες του Παυλίσεβιτς. Για να ακούσουμε τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου που έχει νεότερα για τον Κόμαζες. Πήγαμε μέχρι την πόρτα των αποδυτήριων του Παναθηναϊκού. Δεν μας επιτράπει η είσοδος. Το σίγουρο είναι πάντως ότι ο Κόμαζες βρίσκεται ακόμη μέσα. Και μετά από τις τελευταίες ανεπιτυχείς επιθέσεις του Παναθηναϊκού και την κατάληξη του σκόρ, ενώ είδαμε την τάπα και την επίθεση τώρα του Πανιωνίου, ο κ. Ραμπότας, ο γυμναστής της ομάδας Παναθηναϊκού, έτρεξε γρήγορα και μπήκε στην κάμαρα που είναι τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Με ένα πιθανό σενάριο είναι ότι έχει κάποιο πρόβλημα υγείας ο Κόμαζετς και δεν μπορεί μέχρι στιγμής να παίξει. Λέμε πιθανό σενάριο καθώς δεν μιλάει κανείς από τον Παναθηναϊκό για το τι γίνεται με τον Κόμαζετς. Το σίγουρο πάντως, Γιάννη, είναι ότι βρίσκεται στα αποδυτήρια. Στο μεταξύ υπάρχει φάουλ και τεχνική ποινή, αν έχω δει καλά, στον Στόγιαν Βράνκοβιτς. Όπως έδειξε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Τσανίδης, έχει δικαίωμα για 4 βολές ο Πανιώνιος. Δείτε το και πάλι, το πέρασμα του Αγγέλου. Ο Βράνκοβιτς με το απλωμένο χέρι, και όχι βέβαια στην κατακόρυφο, άγγιξε τον Αγγέλου. Έτσι ήταν σωστή απόφαση των διαιτητών. Ο Κροάτης Γίγαντας διαμαρτυρήθηκε συνέχεια έντονα. Ο Αγγέλου χάνει την πρώτη από τις 4 βολές που έχει δικαίωμα να εκτελέσει. Το σκορ είναι 42-45. Για το Κόμαζετς τα πράγματα δεν είναι σαφή, αν θα επιστρέψει δηλαδή όχι στο γήπεδο. Για το παιχνίδι όμως μπορούμε να πούμε ότι είναι σαφέστατα. Υπάρχει μια μεγάλη ανάκαμψη του Πανιωνίου που έχει καταφέρει να κρατήσει στο 0 τον Παναθηναϊκό για 4 περίπου λεπτά. Ο Αγγέλου έχασε τις 2 βολές από το φάουλ του Μπράνκοβιτς και βέβαια αλλάζει παίκτη για τις υπόλοιπες 2 βολές ο Πανιώνιος, όπως δικαιούται να κάνει. Αυτές δηλαδή της τεχνικής εκτελεί ο Φάνης, που είναι πιο εύστοχος από ό,τι φαίνεται από τον συμπαίκτη του. Εξάλλου είναι χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος ο Αγγέλου τον φώναξε να εκτελέσει τις βολές τεχνικής ποινής. 2 στις 2 βολές από το Φάνη που φτάνει τους 12 προσωπικούς πόντους και 44-45. Το σερί του Πανιωνίου συνεχίζεται και έχει φτάσει στο 16-0. Έχουμε λοιπόν κάτι αντίστροφο από το 2-17 του πρώτου ημιχρόνου. Ο Σοκ. Φάουλ από τον Μποσχανά, το τέταρτο. Να λοιπόν νέος παίκτης του Πανιωνίου. Αποκτά πρόβλημα των 4 φάουλ. Μετά τον Γιάνκοβιτς.
Έχει τρία ο Αγγέλου, δύο ο Φάνης, δύο και ο Πιτζέι Μπράουν, ενώ από τον Παναθηναϊκό τρία φάουλ έχει ο Σοκ, τρία ο Βράνκοβιτς με την τεχνική ποινή που δέχτηκε πιο πριν και τρία ο Μυριούνης που όμως βρίσκεται στον πάγκο. Όχι, συγγνώμη, ο Μυριούνης είναι στον αγωνιστικό χώρο, έχει πάρει τη θέση του οικονόμου. Ο Σοκ κόβεται από τον Μπράουν που προλαβαίνει, γυρνάει την μπάλα για τον Ποσχανά και έχουμε φάουλ του Βράνκοβιτς. Τέταρτο φάουλ από τον Στόγιαν Βράνκοβιτς, καθώς έφτασε πρώτος ο Ποσχανάς την μπάλα, την έπιασε. Δικαίωμα για μία και μία ελεύθερες βολές, καθώς ήταν το ένα το ομαδικό φάουλ του Παναθηναϊκού. Ο Πανιώνιος έχει 6, 10 και 46 πριν το τέλος. Είδατε και πάλι το φάουλ του Βράνκοβιτς, που τον τραβάει στον πάγκο ο Ζέλικο Παυλίσεβιτς. Να λοιπόν που η αντίδραση του Πανιωνίου ήταν άμεση, 46 δευτερόλεπτα πριν συμπληρώσουμε το 30 λεπτό. Το σκόρ είναι 44-45 και ο Γιώργος Μοσχανάς έχει δικαίωμα για μία και μία ελεύθερες βολές. Είναι οι πρώτες του ελεύθερες βολές στο παιχνίδι όπως βλέπετε. Είναι ψύγχρονος ο Μοσχανάς, σοφαρίζει 45-45. Πέντε λεπτά και 15 δευτερόλεπτα είναι άποντος ο Παναθηναϊκός και το σερί γίνεται 18-0, προβάδισμα για τον Πανιώνιο με 46-45. 10 και 40 ακόμα και όπως βέβαια εξελίσσεται το παιχνίδι, συγκλονιστικά λεπτά για να δούμε ποια ομάδα θα πάρει τη νίκη. Επαναλαμβάνουμε ότι αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός φτάνει στο 3-1 και γίνεται η δεύτερη ομάδα μετά τον Ολυμπιακό που θα παίξει στο τελικό. Εδώ το σούτ από τον νεαρό, τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, που δίνει με αυτό το τρίποντο ανάσα στην ομάδα του μετά από κάτι λιγότερο από 5 λεπτά. Όχι, συγγνώμη, μετά από 5 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα ο Αλβέρτης βρήκε το δρόμο για το καλάθι του Πανιωνίου, που με την εκπληκτική του άμυνα κράτησε για τόσο χρόνο στο 0 τον Παναθηναϊκό. 48-48 από τον Γιάνκοβιτς, που έχει ανεβάσει την απόδοσή του, έχει φτάσει στους 17 πόντους. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, 9 και 55. 48-48, θυμίζουμε λοιπόν ότι ο Παπαπέτρου κάνει βήματα εδώ. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός με νίκη περνάει στο τελικό. Αν νικήσει ο Πανιώνιος έχουμε νέο αγώνα την Παρασκευή. Η σειρά των τελικών σίγουρα, σύμφωνα με την προκήρυξη του πρωταθλήματος, ξεκινάει την Τρίτη. Ο Ολυμπιακός περιμένει τον αντίπαλό του. Ο Γιάννης Ιωαννίδης έλεγε χτες ότι δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποια ομάδα θα βρει στο τελικό μπροστά του, αλλά το προβάδισμα του έδινε στον Παναθηναϊκό, που εδώ κλέβει την μπάλα με τον Μυριούνης, το λάθος του Φάνη Χριστοδούλου. 9 και 25, 48-48, ο Γκάλης. Το καλάθι από τον Νίκο Γκάλη που είχε συγγύσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού φτάνει τους 20 πόντους, είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα, το σκορ 48-50. Μοσχανάς. Ενώ να επαναλάβουμε και πάλι ότι λείπει από την ομάδα του Παναθηναϊκού σε όλο το δεύτερο ημίχρονο μέχρι τώρα ο Άριαν Κόμαζετς, ο Σοκ. Βγαίνει μπροστά αλλά κάνει επιθετικό φάουλ στον Ποσχανά, όπως δείχνει ο Τσανίδης. Ακριβώς 9 λεπτά πριν το τέλος χρεώνεται με τέταρτο φάουλ και ο Σοκ μετά τον Βράνκοβιτς. Ενώ ο Τσούροβιτς θα βάλει το χουγκά στο παιχνίδι και θα αποσύρει τον Αγγέλου. Θα πρέπει να ξαναδούμε το replay για να μπορέσουμε να πούμε αν ήταν στην κίνηση. Για να δούμε εδώ. Ο Σοκ προσπαθεί να περάσει, κάνει πλάγια βήματα ο Ποσχανάς, ο οποίος πέφτει εδώ, δεν νομίζω. Να θυμάσαι στο τραπέζι αβές, σε περιμένει. Γυρίσαμε και πάλι στη Νέα Σμύρνη, είδατε πιο πριν το replay της προσπάθειας του Τιτσόκ. Προσωπικά δεν είδαμε κάποια αντικανονική έκταση των χεριών του προς το σώμα του Ποσχανά. Ο Φάνης προσπαθεί να φτάσει στο καλάθι και τώρα χρεώνεται αυτός με επιθετικό φάουλ από τον Τζανίδη πάνω στον Σοκ, που παρά βέβαια τα τέσσερα του φάουλ ο Παυλίσεβιτς δεν σκέφτηκε σε αυτό το σημείο να τον αποσύρει. Είδαμε εδώ και πάλι την τελευταία προσπάθεια του Φάνη. Ήταν καθαρό το επιθετικό. Αν είχε μπει βέβαια το καλάθι θα μετρούσε, καθώς θα πάνω στην προσπάθεια. 48-50 το σκορ. 8 και 40 ακόμα για το τέλος του αγώνα. Ενώ συγκλονιστικού παιχνιδιού όπως εξελίσσεται, προηγεί το Παναθηναϊκός. Το σούτ από τον Νίκο Γκάλη
48-53 από το τρίποντο του Νίκου Γκάλη. Το πρώτο του στον αγώνα. 23 πόντοι του αρχηγού του Παναθηναϊκού και το προβάδισμα 5 πόντων για τους πράσινους. Γιάνκοβιτς κλέβει την πολύ κακή του πάσα, την απρόσεκτη πάσα ο Μυριούνης. Ο Τζούροβιτς εκνευρισμένος από τα τελευταία λάθη των παικτών, το έχει ζητήσει time out. Γιάνκοβιτς τρέχει να προλάβει την μπάλα, θα την κερδίσει όμως ο Γκάλης. Που τον έχει αναλάβει ο Χουγκάς από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι. Αντικαθιστώντας βέβαια τον Αγγέλου και στην πεντάδα αλλά και στην άμυνα. Παπαπέτρου. Πιεζόμενος το σουτ. Η μπάλα θα λέγαμε ότι δεν το έκανε το χατήρι. Βγήκε μέσα από το καλάθι. Χουγκάς. Το καλάθι από τον Κρις Χουγκάς και 50-53. Ο Τζούροβιτς ακύρωσε αμέσως το time out. Βλέποντας ότι η εξέλιξη του αγώνα δεν τον αναγκάζει να καλέσει τους παίκτες του για συμβουλές. Ή προφανώς ότι εφαρμόσουν κάποια πράγματα που τους έχει ζητήσει. Ο Γκάλης όμως με νέο καλάθι τριών πόντων κάνει το σκορ 50-56. Να ο μεγάλος σκόρερ που πήρε τις πρωτοβουλίες. Πολύ εκνευρισμένος ο Τζούροβιτς προφανώς με τον Χουγκάς που έχει αναλάβει το μαρκάρισμά του. 50-56 με 26 πόντους του Γκάλη. Ο Γιάνκοβιτς δεν μπόρεσε να πατήσει για τον Πανιόνιο και να ο Παναθηναϊκός και πάλι που έχει την κατοχή της μπάλας με τον Γκάλη. Εδώ ο μεγάλος σκόρερ του εθνικού μας πρωταθλήματος. Προσποιήσεις, γκάζι για τον Παπαπέτρο που κλείστηκε πολύ καλά τους αμυντικούς Πανιωνίου. Μυριούνης. Κέρδισε την μπάλα ο Φάνης, πάτησε πριν πασάρι και εκτός γηπέδου ο Μυριούνης. 6 και 49 πριν το τέλος, το σκορ 50-56. Η μπάλα για τον Τζιπίτα πάρει το πρόβλημα μέχρι στιγμής για το παιχνίδι, ενώ για τον Πανιώνη υπάρχει ένας ακόμα, ο Βαγγέλης Αγγέλου που έχει 3 φάουλ. 50-56 λοιπόν, συγκλονιστική εξέλιξη του αγώνα με τον Πανιώνιο να καλύπτει τη διαφορά ακόμα και 17 πόντων που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός αρχές της επανάληψης. Το Γκάλη να δίνει τις λύσεις και τις απαντήσεις 6 από τα 6-25 για την ομάδα του. Ο Γιάνκοβιτς, επιθετικό φάουλ 5ο. Ο Γιάνκοβιτς διαμαρτυρόμενος πήγε και χτύπησε το κεφάλι του στην μπασκέτα και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Έχει γεμίσει με αίματα στο κεφάλι ο Σέρβος. Ο Μπόμπαν Γιάνκοβιτς μια αντίδραση βλέπετε, έχει γεμίσει αίματα το παρκέ. Μια αντίδραση του Γιάνκοβιτς εκνευρισμού της στιγμής, χτύπησε το κεφάλι του πάνω στο... στη βάση του καλαθιού και τώρα αιμόφυρτος σφαδάζει από τους πόνους. Κοιτάξτε εδώ και πάλι την τελευταία φάση. Δεν φάνηκε να τον σπρώχνει ο Γιάνκοβιτς. Ήταν μπροστά ο Κουκουλεκίδης που τον χρέωσε με επιθετικό. Εκνευρίζεται τον Γιάνκοβιτς και βλέπετε πως πηγαίνει εκνευρισμένος και χάθηκε τώρα από το πλάνο. Χτύπησε το κεφάλι του στη βάση του καλαθιού και εδώ μόλις που διακρίνεται να καταραίει στο παρκέ. Ζαλισμένος από το χτύπημα που έδωσε μόνος του με κεφαλιά πάνω στο καλάθι. Ο Γιάνκοβιτς που εξακολουθεί να είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου θα πλησιάσει για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με το Σέρβο. Ας ελπίσουμε όλοι να μην έχει κάτι σοβαρό. Βλέπετε του προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες. Εδώ ο αιμόφυρτος Γιάνκοβιτς που δείχνει να πονάει, ενώ φαίνεται να είναι πολύ ζαλισμένος. Ο κύριος Σανίδης ζητάει τους αστυνομικούς να απομακρύνουν όλο τον κόσμο.